Λέω, δραματική σχολή έχω τελειώσει σαν ηθοποιός. Η παρουσίαση είναι κάτι που με έχει κερδίσει τα τελευταία χρόνια και έχει μονοπολίσει το ενδιαφέρον, θα μπορούσα να πω. Θα μου άρεσε να είμαι σε κάποιο πρωινό, ας πούμε. Είσαι από τις επώνυμες που βγάζουν χρήματα μέσω Instagram. Δεν το κάνω τόσο για τα χρήματα, η αλήθεια είναι. Πιο πολύ μου αρέσει να έχω ωραίες φωτογραφίες στο λογαριασμό μου. Έχεις φτάσει ωστόσο στο επίπεδο που μια εταιρεία να σου στείλει μήνυμα ή να σε πάρει τηλέφωνο για να σου προτείνει να διαφημίσεις το προϊόν της? Ναι, συμβαίνει αρκετά συχνά. Παλιά είχαμε τα πρακτορία, τώρα έχουμε και τα σοσ. Και για τηλεοπτική δουλειά ακόμα μου έχουν στείλει μέσω Instagram, έχουν βρει. Θέλω να μου πεις τώρα ποιο ήταν το πιο αρνητικά ακραίο μήνυμα που σου έχουν στείλει μέσω social media. Μου στείλουν οι γυναίκες περίεργα μηνύματα αντί για τους άντρες. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Μου γράφουν αυτό από το από κάπου, ας πούμε. Περιμένω να δω άντρα και είναι κουπέλα στην αποστολή. Το καλοκαίρι αυτό σε βρίσκει μόνη, σε βρίσκει σε σχέση? Με βρίσκει μόνη, με την Αγγελίνα εδώ. Όχι, είμαι μόνη μου, δεν είμαι ερωτευμένη αυτήν την περίοδο. Με τους πρώην συντρόφους σου κρατάς επαφές? Βεβαίως, πάμε για φαγητό, για καφέ και τρεις μας. Όχι βέβαια. Όχι, δεν κρατάμε κακίες, αλλά δεν είμαι τόσο σουηδία να βγούμε και όλοι μαζί. Ένας από τους πρώην συντρόφους σου παντρεύτηκε πρόσφατα. Δεν ζήσει, μωρέ, μπράβο, τι θες τώρα. Αν του πάω δώρο. Όχι. Δεν έχω πρόβλημα να του πάω και δώρο, αλλά δεν θα τρέξω και στα μάτια. Σου είπα, θέλει να είναι καλά και μια χαρά και δεν υπάρχει ρήμα σε αγαπώ, ας πούμε. Τα χρήματα τι ρόλο παίζουν στη ζωή σου? Είμαι πάρα πολύ σπάταλη. Θεωρώ ότι το χρήμα είναι μέσο για να περνάς καλά. Δεν είναι κάτι που με κάνει χαρούμενη. Θα είναι, ας πούμε, το παχύ πορτοφόλι ένα στοιχείο που θα κοιτάξεις σε έναν άνδρα ώστε να πεις ότι ναι, βάσει και αυτού του χαρακτηριστικού θα ήθελα να είμαστε μαζί? Όχι, δεν με κάνει χαρούμενη το χρήμα. Με κάνουν άλλα πράγματα. Με κάνει η συντροφικότητα, με νοιάζει αυτός ο άνθρωπος να είναι για μένα, με νοιάζει να μου βγάζει εμπιστοσύνη. Ότι δεν θα σε πουλήσει, ας πούμε, στην πρώτη δυσκολία, γιατί η ζωή δεν είναι μόνο πάμε σε ένα εστιατόριο. Έχει τύχει να βγεις, ας πούμε, για φαγητό, ραντεβού για φαγητό και να σου πει, ωραία, πόσο είναι τόσο, τα βάζουμε από μισά? Όχι, εντάξει, τραγωδία. Το μισό-μισό με σκοτώνει, προτιμώ να κεράσω. Παλιότερα έχεις δηλώσει πως θέλεις να κάνεις αργότερα μία πολυμελή οικογένεια όπως αυτή από την οποία προέρχεσαι. Μ' αρέσουν πολύ τα παιδιά. Θα ήθελα να κάνω. Αλλά θα ήθελα με τον ιδανικό σύντροφο και θα ήθελα να είμαι για πάντα μαζί του, να μην τα μεγαλώσω μόνη μου. Είναι μια φοβία που έχω. Δεν θα ήθελα να χωρίσω. Παιδιά! Πού θέλεις να ξεκινήσουμε, αγαπημένοι μας? Κράς, επειδή εμείς κάναμε και παρέα και εκτός δουλειάς, θυμάσαι που είχαμε υπεραναλύσει το θέμα της τσιγκουνιάς και ήσουν πολύ σωστός. Αλλά αυτό, παιδιά, που λέει η Στέλλα... Το μισά-μισά. Καλύτερα να κεράσεις. Το θεωρώ τραγικό. Μη σου πω και με τη φίλη σου να είσαι. Δηλαδή είναι μία εσύ, μία εγώ, μία οτιδήποτε. Δεν είναι όλα ο άντρας. Αλλά παιδιά, θυμάμαι στο πανεπιστήμιο όταν ήμασταν. Δεν θα πω το όνομα της φοιτητριάς μου, γιατί νομίζω είναι ακόμα αυτό παιδί. Όχι απλά μισά-μισά, αλλά έχει τύχει να πάρει και άλλη μια σοκολάτα να πιει ζεστή τότε το αγόρι της. Και επειδή πήρε μια ρουφιξιά, όταν ήρθε να πληρώσουν, τη ζήτησε και τα λεφτά από τη μισή σοκολάτα. Αλήθεια, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από τσιγκούνι άνθρωπο. Δεν έχει να κάνει, είναι άντρες, είναι γυναίκα. Σας το λένε και οι γονείς σας, σας το λένε και οι φίλοι σας. Ότι. Όποιος είναι τσιγκούνι στα λεφτά, είναι και στα συναισθήματα. Με το ότι πρέπει να πληρώνει πάντα ο άντρας. Δεν είπε αυτό, κανείς δεν είπε αυτό. Ήταν μισά-μισά. Ποιος το είπε αυτό? Όχι, γιατί να μην είναι τα μισά-μισά. Όχι, είπε κανείς αυτή εδώ την εκπομπή ότι πρέπει να πληρώνει μόνο ο άντρας. Όχι, λέω, γιατί είναι κακό να πληρώνει κάποιος μισά-μισά. Δεν είπε μα μισά-μισά. Να μοιραστείς τις φορές καλύτερα, δηλαδή. Είναι... 10 φορές. Ναι, βρε παιδιά, όμως κάποιος μπορεί να μην μπορεί. Δηλαδή είναι τόσο κακό. Στην εποχή που ζούμε με την κρίση. Θα το κεράσεις εσύ. Ναι, αλλά κάποια στιγμή θα νιώθει άβολα αν κερνάει μόνο η κοπέλα, αν το αγόρι τυχαίνει να μην έχει οικονομική άδεια. Ναι, ως άντρας, θέλω να σου πω το εξής. Ότι ακόμα και αυτός που έχει πολλά, ναι. Γιατί δεν είναι κανείς χαζός, είτε έχουμε χρήματα είτε όχι, θέλουμε να αποτρέψουμε την κίνηση της γυναίκας. Δηλαδή πρέπει η γυναίκα να κάνει έστω την υποτιθέμενη κίνηση ότι ψάχνει την τσάντα της. Σωστό. Ναι. Και ο άντρας να την αποτρέψει. Ωραία. Δηλαδή το ότι είναι δεδομένο ότι θα κεράσει και ο άντρας δεν αρέσει στον άντρα. Σίγουρα. Ναι, όχι, δεν αρέσει. Δεν λέω σε αυτό το πράγμα στο πρώτο ραντεβού. Ναι, το καταλαβαίνω. Αλλά μετά. Οκ, δεν είναι κακό είτε να τα βάλουν κάποιες φορές μισά-μισά, είτε να κεράσει η γυναίκα, επειδή μπορεί να έχει περισσότερα χρήματα. Δεν είναι κακό. Μα αγάπη μου, κανείς δεν είπε ότι είναι κακό ότι πρέπει να κεράσει μόνο ο άντρας εδώ μέσα στο 2018. Για το μισά-μισά είπαμε ότι είναι. Και για το μισά μου αρέσει να το βλέπω. Όχι, δεν ξέρω. Έχω συναντήσει από φίλους μου έτσι που είναι πολύ δραστήριοι στο φλερ.
προτείνει στην κοπέλα που θέλει να πάμε να φάμε και προτείνει δύο επιλογές, ας πούμε. Ένα ακριβό, πολύ ακριβό εστιατόριο, ένα λιγότερο φθηνό. Ναι. Λιγότερο ακριβό. Επιλέγει η κοπέλα το ακριβό. Την τσεκάρει. Αυτό το κάνει τις πρώτες φορές. Ναι, ναι. Για πες. Όχι, και τις τα παίρνει τα μισά. Για να δει. Βγαίνεις μαζί επειδή πληρώνω ή επειδή θα πηγαίνεις ακριβά. Το ξέρει. Και μετά τη δεύτερη τρίτη, άμα είναι οκ, καθαρίζει. Καταλαβαίνεις. Πρέπει να το κοιτάξει στο φιλότιμο τον άλλο. Εντάξει, και εμένα αυτό που λέει η Νικολέτα και εμένα μου κλωτσάει πολύ σαν εικόνα το να βλέπω, έλα, 2,5 ευρώ εσύ, 2,5 ευρώ εγώ. Γιατί μιλάμε για την. Αυτό. Αυτό. Παιδιά, και θα σα πω και κάτι και το ξέρουμε τα κορίτσια. Οι χειρότεροι όσον αφορά την τσιγκουνιά είναι αυτοί που τα έχουν. Το ξέρετε. Καλά, εννοείται αυτό. Δηλαδή, εγώ δεν θα ξεχάσω ποτέ περίοδο Μυκόνου. Δηλαδή. Και έχουμε βγει παρέα, 7 αγόρια και 2 κοπέλες. Και μάλιστα η μία ήταν και αδερφή κάποιου. Και παιδιά μας πήραν τα 3 ευρώ για τον καφέ. Όχι, στη Μύκονο 3 ευρώ καφέ. Πού ήσασταν? Ήταν σε φούρνο. Καταλαβαίνεις. Παιδιά, συγγνώμη, εγώ τον αδερφό μου τον έχω μάθει έτσι. Και στο λέω για αυτό το λόγο. Ότι παίζει καμιά φορά ρόλο αν έχεις αδέρφια, αδερφούς, αν τα αγόρια έχουν αδερφές. Και το βλέπεις και λίγο στην κοινωνία πώς θα θέλεις να τις αντιμετωπίζουν. Θα μάθανε εγώ τον αδερφό μου. Κατέβηκε να πάρει ένα καφέ από τη γνωστή αλυσίδα και φαζίτα για την κοπέλα. 2,5 ευρώ για τον καφέ. Όχι, παιδιά, να μην κατεβεί. Να τα αποφύγει. Αυτό που πες και εσύ λίγο. Κάτσε ρε εσύ. Και οι δύο να κάνουν την κίνηση. Και αν είναι να μπουν μισά-μισά, ας μπουν μισά-μισά. Αλλά να έχουν κάνει και οι δύο την κίνηση. Συμφωνώ. Δεν μπορεί η άλλη να κάθεται και να περιμένει να πληρώσει ο άλλος κάθε φορά. Θεωρώ ότι το λες και λίγο εκ του ασφαλούς, γιατί έχεις ένα εξαιρετικό παιδί δίπλα σου. Όχι, γενικά νομίζω ότι πρέπει να λειτουργούμε. Αν έχει ζήσει ποτέ το αντίθετο, δεν ξέρω πώς είσαι τώρα. Έχει ζήσει έναν ακραίο άνθρωπο, έστω και φίλο σου να είναι. Όχι, να μην δίνει. Όχι, όχι, όχι. Για όποιο δεν δίνει και συγκουνεύεται τα υλικά, φαντάζομαι τα συναισθηματικά τι γίνεται. Καλά, αυτό είναι και ο κανόνα. Και τσιγκουνιά ίσω. Στέλλα, τη σχολιάσαμε δεν τη σχολιάσαμε το μεταξύ του πέρα. Αλλά αν μην πάρει. Δεν θα πει τόσο ωραία μόνη τη. Όχι. Και αν ήσουν εδώ τα ίδια θα μα έλεγε, αλλά θέλαμε να μάθουμε και λεπτομέρειε για τα μηνύματα που τη στέλνουν οι κοπέλε στο Instagram. Και αν έχει βγει με μια τέτοια γυναίκα, έχουν πληρώσει μισά-μισά. Πού να πάει. Θα μπορούσε να είναι μια έξτρα πληροφορία. Να πω λίγο και ότι το άλλο που μου έκανε εντύπωση που είναι λίγο άσχετο. Το σκυλάκι το λένε Αγγελίνα. Ναι. Είναι Μαλτέζ. Είναι φοβερό αυτό. Δεν το έχω ξανακούσει, παιδιά, συγγνώμη. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Ας προχωρήσουμε λοιπόν, να αφήσουμε τη στελίτσα μας. Και τώρα. Ας προχωρήσουμε. Ας προχωρήσουμε.